Θα έλεγε κανείς, ακούγοντας τους αρμόδιους και ακούγοντας και τους εργαζόμενους στην αστυνομία, τις γυναίκες και τους άνδρες αστυνομικούς, που μιλάνε για υποστελέχωση, ότι δεν έχουμε αρκετές και αρκετούς αστυνομικούς στη χώρα. Πάμε να δούμε τα νούμερα της Ελλάδας και μετά να τα βάλουμε και σε perspective που λένε και στο χωριό μου. Να τα βάλουμε και σε πλαίσιο Ευρώπης. Λοιπόν, 55.000 αστυνομικοί το σύνολο. Δημάγγελε, σημείωνε παρακαλώ, γιατί μετά θα σε βάλω να πεις ποσοστά. Η μισή και κάτι λιγότερο, 27.500 είναι στην Αττική. Αττική αποσπασμένη σε οργανικές θέσεις είναι 10.000. Και στην περιφέρεια είναι 27.500. Δηλαδή, έχουμε στην Αττική όσοι ίσως έχουμε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάτι που είχε επισημάνει και ως πρόβλημα και ο κύριος Χρυσογοίδης, συνέντευξη που είχε δώσει μετά την ανάληψη των καθηκόντων του για τελευταία φορά τον Ιανουάριο. Έτσι. Και θα αναρωτιόταν κανείς, κυρίες και κύριοι, μάλλον θα είναι λίγοι αυτοί. Μάλλον δεν μας φτάνουν για να υπάρχουν 4 άνθρωποι βράδυ στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Πάμε να δούμε παρακαλώ το χάρτη. Όπως βλέπετε, η χώρα μας είναι στο σημείο που είναι, ανάμεσα στην Ιταλία και την Τουρκία, και έχει 525 αστυνομικούς ανά 100.000. Και μάλιστα αυτά τα στοιχεία είναι της Eurostat του 2020. Πριν δηλαδή μπουν στο σώμα πάνω από 5-6.000 εκτός ΑΣΕΠ, ειδική φρουρή τρίμηνης εκπαίδευσης. Έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη αστυνομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτυπώνει ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν. Τα νούμερα, αν το ξαναδείξουμε λίγο το είναι χάρτη, γιατί 525, έχει τη σημασία του, να το ξαναβλέπουμε. 525 ανά 100.000, Κυριάκο. Αυτό τι δείχνει ακριβώς αυτός ο χάρτης εδώ πέρα, ότι το ζήτημα δεν είναι το πόσους έχουμε, γιατί έχουμε πολλούς, αλλά το πώς αξιοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι και τι πολιτικές επιλογές παίρνει η ηγεσία για να τους αξιοποιήσει. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, συμφωνώντας απόλυτα σε αυτό το οποίο λες, είναι 100 κάτι ανά 100.000. Εμείς έχουμε 525 ανά 100.000, επαναλαμβάνω, πριν αυξηθούν κι άλλο, με βάση τα στοιχεία του 20 της Eurostat. Αυτό το λέω για να έχετε εικόνα.